βρεθήκαμε στην απονομή πολυπλατινένιου δίσκου του Γιώργου Τσαλίκη. Εκεί φίλοι και συγγενείς τον τίμησαν και γιόρτασαν μαζί του. Πολλαπλά πλατινένιο. Αυτό. Πολλαπλά πλατινένιο σημαίνει ότι ο κόσμος επιβραβεύει τον αγώνα και την προσπάθεια μιας ομάδας. Εγώ είμαι ο frontman μιας κατάστασης και έχουμε πολύ καλή ομάδα και για αυτούς περισσότερο και για τους δικούς μας ανθρώπους έγινε η απόψινή βραδιά. Επίσης σήμερα έχει το εξής ιδιαίτερο η βραδιά. Σε ακούσανε πρώτη φορά η γη σου να τραγουδάει. Ναι. Ναι, με ακούσανε πρώτη φορά η βραδιά μου. Δεν μπορούσα να τους πολύ κοιτάξω, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα συγκινούμουν. Έβλεπα τα ματάκια τους, δεν ξέρω. Θα ήθελα να κάνω μια βουτιά μέσα στο μυαλό τους, να δω τι σκέφτονται. Αλλά τους είδα ότι διασκεδάσανε. Φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή των παιδιών, παιδιά. Αλλά εγώ αισθάνομαι ακόμα παιδί. Οπότε είναι η γιορτή μου, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα, πάρα πολύ. Έχει τη μαμά του, τον κάνει τα φαγητά, καταλάβατε. Κατάλαβα. Με είπε μαμάκια. Όχι, επειδή δεν έχει παιδιά, παιδί μου. Είναι η οικογένειά μου, εμένα ο Γιώργος. Και είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζω για ουσιαστικούς λόγους. Πώς είναι να έχεις γείτονα, τον Γιώργο Τσαλίκη? Είναι ήσυχο το γλυκό μου και είναι ήσυχα και τα μικρά του πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο φασαριόζα γειτόνισσα. Παρότι είμαι μόνη μου. Ψέματα. Ανοίγω ντουλάπια, κλείνω ντουλάπια, περπατάω με τα κούνια. Αλήθεια ψέματα. Είναι. Φώναξε τη δώρα να στο πει. Μετά στον Γιώργο τον βλέπουμε και στο dancing. Κάτι που το είχατε κάνει κι εσείς, οπότε ξέρετε πώς είναι. Ναι, το dancing είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Χρειάζεται πάρα πολλές ώρες δουλειάς και προπόνησης και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς τα καταφέρνει παράλληλα με το νυχτερινό κέντρο να ανταποκρίνεται και στις υποχρεώσεις των προβών. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάθε live βελτιώνεται αισθητά. Στην αρχή ήταν λίγο άχαρος, αλλά τώρα το έχει πάρει το κολλάι μια χαρά. Τι γεύση σας άφησε το dancing τώρα που αποχωρήσατε? Εγώ στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Η Δευτέρα για μένα ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Δεν ήξερα τι να κάνω τη Δευτέρα. Πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω τον εαυτό μου. Αλλά είμαι στενοχωρημένος γιατί πίστευα ότι είχαμε πολλά ακόμα να δώσουμε με την Άννα, την Πολύζου. Δηλαδή είχαμε χορευτικά, είχαμε να δώσουμε πολλά πράγματα στο dancing. Θέλω να μου πεις πώς πάνε οι πρόβες για το dancing πριν από το live. Κοιτάξτε να δεις, επειδή είχαμε λίγο περιορισμένο χρόνο αυτή την εβδομάδα λόγω του ότι είχαμε και τα Χριστούγεννα που εγώ θεώρησα σκόπιμο να μην κάνω προβαλή μόνο. Ξέρεις, ήταν λίγο οι μέρες πιο κοντά, χωρίς να έχουμε καταφέρει να είμαστε τόσο έτοιμοι όσο τις άλλες φορές στην αντίστοιχη ημέρα. Σήμερα δουλέψαμε λίγο περισσότερο για να προλάβουμε και είμαστε θεωρώ σε καλό δρόμο. Τώρα μέχρι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, υγεία να έχουμε και θα πάει και αυτό καλά. Τις προάλλες τραγουδούσε και του έλεγα αυτό δικό σου, ναι, μ' αρέσει. Αυτό είναι δικό σου, ναι, μ' αρέσει. Αυτό είναι δικό σου, μ' αρέσει. Σας τραγουδάει και στις παρασκηνίες προβλές. Βεβαίως, ναι, εκεί πέρα τραγουδάμε ό,τι να είναι. Τραγουδάμε μεταξύ μας. Ο Σπύρος Σούλης όμως δεν τραγουδάει μόνο στις πρόοδες του dancing, μιας και χθες έδωσε τα ρέστα του. Καλύτερα να χορεύεις και να γκρεμίζεις.